οργανωτέ του ορεινού αγώνα στην Ιφαία Κομωτινή και στην πεζοπορία στον Άβατα ήταν οι Ροδόπη Ράινερ, διασώστε ελληνική ομάδα διάσωση Ροδόπη, εθελοντέ, υποστηριχτέ, χορηγοί και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στο Runner Store και την Σάου Κόνη με την εντυπωσιακή παρουσία τη στον αγώνα. Για απρόβλεπτου λόγου δεν μπόρεσε να γίνει προγραμματισμένη φωτογράφηση τη ομάδα, αλλά θα γίνει οργανωμένη στην Ξάνθη την επόμενη Κυριακή. Τα αποτελέσματα τη ομάδα του Δρομέα Θράκη ήταν στα 32 χιλιόμετρα Ισμαήλ Μουσταφά 17ο, Μιχαήλ Πολυχρονίδης 25ο, Κωνσταντία Στεργίου 8ο, γυναίκα, Χασάν Μουσταφά, 31. Νίκο Μαυρόπουλο, 58. Μεμέτ Αμέτ Σουλεϊμάν, 130. Αριστέα Τσουκαλά, 21. Γυναίκα. Κωνσταντίνο, 60. 138. Συγχαρητήρια σε όλου. Αναφορικά με την πεζοπορία του δρομέα στον Άβαντα, ο καιρό ήταν σύμμαχο για ακόμη μία φορά. Και όσοι βρέθηκαν στον Άβαντα, περπάτησαν το πανέμορφο μονοπάτι των κεντρών. Απόλευσαν την ομορφιά τη φύση σε όλου του το μεγαλείο, με κέφι και όμορφα χαμόγελα όπω πάντα. Οι διοργανωτέ ευχαρίστησαν τον πρόεδρο τη κοινότητα, Γεώργιο Ιωσήφ για τη θερμή υποδοχή για ακόμη μια φορά. Τον Μιχάλη Σεχερλή που συνόδευε και μετέδιδε τι γνώσει σε όλε τι διαδρομέ και όλου του συμμετέχοντε φίλου που δίνουν ζωή σε όλε τι δράσει. Ενώ ανανέωσαν το ραντεβού του για τον επόμενο μήνα με δύο όμορφε ακόμη διαδρομέ για να κλείσουν και τη φετινή χρονιά.